Ποια είσαι μόνο? Είμαι η Kim Basinger. Α, ζωά. Τι λέει. Και εσύ δεν είσαι ο Σπύρος. Ποιος είμαι? Είσαι ο Μίκη Ρούρκ. Σωρά. Θέλω να μου πείτε, αν πιστεύετε ότι τώρα με την οικονομική κρίση αυτό είναι χειρότερο για τα ζευγάρια, γιατί χωρίζουν πιο εύκολα, επειδή δεν έχουν χρήματα, επειδή υπάρχει γκρίνια, είναι ένας λόγος βασικός τα χρήματα? Για να χωρίσει ένα ζευγάρι. Κοίτα να δεις, άμα ένα ζευγάρι είναι ερωτευμένο και καψουρεμένο, έχει ένα πολύ φθηνότερο τρόπο διασκέδασης. Οπότε μπορεί με πολύ λιγότερα λεφτά να περάσει τέλεια. Τώρα, άμα το ζευγάρι έχει πολλά προβλήματα μεταξύ του, δεν έχει και ερωτισμό και έχει και όλα τα συμπαραμαρτούντα, τι κάνει στην οικονομική κρίση μέσα? Δεν χωρίζει, όχι. Χωρίζουν από ό,τι μαθαίνω. Γιατί και εγώ τα μαθαίνω, δεν αυτό. Συνήθως παίρνει ο ένας στο σαλόνι, ο άντρας συνήθως κοιμάται στο σαλόνι, η γυναίκα στο κρεβάτι, και οι πιο τυχεροί έχουν και γκόμενο. Μπορεί το βράδυ μαζί τουρκικά ή καμιά ειδήσεις και κάποιος από τους δύο έχει γκόμενο ή γκόμενα, συνήθως ο άντρας, δυστυχώς. Εύχομαι και στις γυναίκες, με την ίδια ποσότητα. Φιτούλη μου, εγώ σ' αγαπάω πολύ. Σε ποιο μιλάς, αγάπη μου? Εγώ στο φυτό μιλάω. Α, μιλάνε δύο προσωπικότητες. Αυτό! Έτσι, γιατί μου λέτε πράγματα που σας έχουν πει, σας έχουν μεταφέρει φίλοι σας. Είστε ψυχολόγος εισαγωγικά πάντα των φίλων σας. Είστε ο άνθρωπος που θα τρέξουν σε εσάς να πούν το πρόβλημά τους, να τους δώσετε έτσι μια κατεύθυνση. Τώρα πώς μου έχει βγει ότι εγώ είμαι ψυχολόγος των φίλων μου τελευταία πολύ κυκλοφορεί. Μου το λένε παντού ότι... Όχι, δεν νομίζω ότι είμαι ψυχολόγος των φίλων. Πιστεύω, εντάξει, ότι γενικά από πολύ μικρό παιδί ήμουν πιο ψύχρεμη. Δηλαδή μπορούσα να ακούω κάτι και να το βάζω πολύ μακριά και να λέω κάτσε να το δούμε και να μην μπαίνω πολύ στην υστερία του άλλου, όχι τη δική μου, γιατί εγώ με υστεριαστώ, δεν μπορώ να δω καθαρά. Οπότε με αυτή τη λογική μπορεί και να με ρωτάνε οι φίλοι μου, γιατί λέω κάτσε χαλαρά, να το δούμε, να το φτώσουμε, μην το πάρουμε τόσο κατάκαρδα. Με αυτή την έννοια μπορεί και να με προσεγγίζουν. Σε παρακαλώ, προσπάθησε να θυμηθείς, όταν ήσουν μικρή, τι σε φόβιζε? Όταν ήμουν μικρή, με φόβιζε ο Αράπης. Ποιος Αράπης? Ο Αράπης που μου λέγει η γιαγιά μου ότι αν δεν φάω το φαΐ μου θα έρθει να με πάρει ο Αράπης. Α, ο Αράπης σου λέγανε θα σε πάρει αν δεν φας το φαΐ σου? Ναι. Εμένα μου λέγανε θα σε πάρει ο γέρος. Καλύτερα, βρε Γιάννη, να σε πάρει ο γέρος από τον Αράπη. Έλα, αγάπη μου, χίλιες φορές να σε πάρει ο Αράπης παρά ο γέρος. Τι άλλο σε φόβιζε? Οι νέοι άνθρωποι σας το λένε ότι συνεχίζουν να βλέπουν τις παλιές σας ιδέες. Ναι, μου το λένε, γιατί είναι. Ναι, μου το λένε. Μου λένε ατάκες που ούτε θυμάμαι καν εγώ. Μου λένε, ναι, το βλέπουν. Θυμάστε κάποια τάκα έτσι αγαπημένη σας? Έλα μωρέ, πού να θυμάμαι τώρα. Θυμάμαι χίλιες και καμία. Όχι, δεν. Αλλά να σου πω κάτι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι το οποίο να μας παραξενεύει, γιατί το ίδιο μιλάμε. Δηλαδή, έτσι δεν μιλάμε όλοι? Και στα σπίτια μας και στις... Έτσι, εγώ δηλαδή μπορώ να επικοινωνήσω με ένα πιτσιρίκι και να μιλάω με την ίδια γλώσσα που μιλάμε. Μην πιείτε. Κονιάκ, μην πιείτε. Είναι μπόμπα. Είναι μπόμπα. Μπόμπα, θα σε χαλάσει να πιείς. Μα σε κηδεία, μπας μπόμπα. Ντρέπονται. Μπόμπα, σε κηδεία. Μπόμπα. Όχι, δεν είναι μπόμπα. Κάτσε κάτω και μου τρελίζει. Για το κονιάκ λέμε ότι είναι μπόμπα. Βρε κακόχρονο να έχεις ούτε ιερό ούτε όσιο, δεν έχεις μέρα που είναι βρεπουλάτη. Έχουν υπάρξει πράγματα έτσι που να έχετε πει, θα ήταν ωραία σειρά αυτή, θα πήγαινε? Ναι, πάρα πολύ συχνά μου έρχονται σειρές και λέω από αυτό θα μπορούσε να γίνει, αυτό θα μπορούσε να γίνει. Μετά κάνω ένα μπρο, σκέφτομαι το κόστος, το χρονικό, το ψυχολογικό, το οικονομικό. Λέω άστο, άλλη φορά, του χρόνου. Αλλά κάθε στιγμή για την τηλεόραση μου έρχεται κάτι που θα μπορούσε να γίνει. Και για το σινεμά και γιατί γενικά έχω πάρα πολλές ιδέες. Αυτά, άλλα. Δεν θέλουν μόνο χρήματα, θέλουν κόπο, θέλουν χρόνο, θέλει να είναι η ώρα τους να γίνει, θέλουν πολλά. Μανούλα, να σας ρωτήσω, εσείς ας πούμε στην κηδεία σας, ποιο τραγούδι θα θέλετε να ακούγετε? Ανδρίζεις τα δοντάκια σου, Γορίνα μου, θα αργήσει πολύ να έρθει αυτή η μέρα. Εκείνη η μέρα δεν θα αργήσει. Να σου φέρω το κονιάκ στο κεφάλι, να σου πω εγώ εσένα. Χάιδαρε. Μη βαράς. Έχετε κάνει εσείς περικοπές οικονομικές πολλές? Δηλαδή να έχετε κόψει βασικά πράγματα από την καθημερινότητά σας για να μπορέσετε να τα αξέλθετε? Όχι, δεν έχω κόψει βασικά πράγματα, γιατί ποτέ δεν είχα και βασικά έξοδα. Δεν έχω αλλάξει. Εμένα η ζωή μου δεν έχει αλλάξει. Δεν ήσασταν από τις γυναίκες που ξόδευαν να πάρω ακριβή τσάντα? Όχι. Το ίδιο μπλουζάκι που μπορεί να την έβγαζα δύο σεζόν, το ίδιο κάνω τώρα.
Όχι, δεν έχει αλλάξει η ζωή μου σε τίποτα. Να κοίτα και στο θερμοσύφωνα έχει βάλει αυτό το σύστημα για να μην το ξεχνάω. Άκου ένα θόρυβο. Πάσε σε καλός Χριστιανή μου, σκόψε το αίμα μεσημεριάτικα. Μπράβο πάντως τη συνάδελφο, γιατί η Δήμητρα